Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, παραδίδω σήμερα τα καθήκοντα του διοικητή της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού, 5ης Μεραρχίας Κρητών και τοποθετούμε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Θεωρώ υψίστη την τιμή που μου έκανε η στρατιωτική ηγεσία να μου εμπιστευτεί τη διοίκηση της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με την ιστορία του κρητικού λαού και τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους. Παραδίδοντας σήμερα τη διοίκηση ταξιαρχίας, της οποίας υπήρξα διοικητής επί δύο συνεχόμενα έτη, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια που είχα την τύχη να υπηρετήσω στην έδοξη και ιστορική 5η Μεραρχία Κρητών ένα σχηματισμό με λαμπρές σελίδες δόξας και ηρωισμού στα πεδία των μαχών της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας και του Αλβανικού μετόπου. Υποκλίνομαι με ευλάβεια και σεβασμό μπροστά στις ένδοξες σημαίες ταξιαρχίας και των μονάδων της. Αποτείω φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι στους αγώνες για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδος μας. Επιτρέψτε μου, κύριε Ταξιαρχέ, να σας επιδώσω το λάμαρο του σχηματισμού. Με απόφαση στρατηγικής αναρχίας παραλαμβάνω σήμερα τη διοίκηση της 5ης Ταξιαρχίας από τον Ταξιάρχο Γρηγόρη Κορκολάκη και του εκφράζω εκ μέρους όλων τις αγκάθιες ευχαριστίες μας για τις πανίτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε ως διοικητής. Υποκλίνομαι με σεβασμό και περηφάνεια στα Ιερά Λάμαρα και αποδίδω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στους αθάνατους νεκρούς της 5ης Μεραρχίας Κρητών, που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στους αγώνες υπέρ πατρίδος. Έχω πλήρη επίγνωση των εθνών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη της διοίκησης, αλλά πρωτίστως νιώθω βαθύτατα συγκινημένος για την τιμή να υπηρετήσω σε ένα τόπο ιερό και ευλογημένο. Στη Λεβεντογένα Κρήτη, της Μαντινάδας και της Φιλοξενίας, της Μπαλουθιάς και της Τσιπουδιάς, του Ξυλούρη και του Τσικαζαντζάκη, του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Τάφου των Γερμανών Αλεξιωτιστών του 1941. Στην Κρήτη της παράδοσης και της μακραίωνης ιστορίας, προερχόμενος από τη μεγάλη οικογένεια των ειδικών δυνάμεων που υπηρέτησα με τη βοήθεια του Θεού επί 28 χρόνια συναπτά, είναι στη φύση μου το καταδρομικό πνεύμα, η εθελοντική προσφορά, η αλληλεγγύη, το φιλότιμο και η πειθαρχία. Μα πάνω απ' όλα η αγάπη για την πατρίδα. Αυτές οι αρχές και οι αξίες αποτελούν τους θεμέλιους λίθους πάνω στους οποίους θα στηριχθούν και θα οικοδομηθούν οι προσπάθειες όλων μας, με παράδειγμα τον ίδιο τον διοικητή, δηλαδή εμένα.